και χειροκροτά την ΑΕΛ, όπως και ο κόσμος της ΑΕΛ από την άλλη, όλοι χειροκροτούν την ΑΕΛ για την προσπάθειά της αυτόν τον σημερινό τελικό. Να αναφέρουμε όλη την αποστολή της ΑΕΛ που παραλαμβάνει τα μετάλλια. Είναι η Άνθια η Παπαδούρη, η Χαραλαμπία η Καλιάνου, η Σοφία Στυλιανίδη, η Πέτρα Ιόλοβιτς, η Ελένη Μαυρουδή, η Ραφαέλα Αντωνίου, η Μικαέλα η Κουλουντή, η Μαρία η Καλιάνου, η Ανδρέα η Μιχαλάκη, η Δήμητρα η Παπαλά, η Γεωργία η Μιχαήλ και η Τζένα Σμιθ. Ο προπονητής ο Παντελής ο Κωνσταντίνου, ο βοηθός του ο Μάριος ο Μονιάτης και ο γυμναστής ο Χρήστος Αυγερινός. Ολοκληρώθηκε η απονομή των μεταλλίων. Θα πάει ο... Ναι, πρέπει να παραλάβει το τρόπαιο του φιναλίστη Πέτρα Ιόλοβιτς, αρχηγός της ΑΕΛ. Τώρα θα πάμε στις απονομές των μεταλλίων για την κυπελούχο ομάδα για το 2022, την αναγέννηση Γερμασόγιας. Πρώτη πάει αρχηγός η Κούλια Παυλίδου. Θα παραλάβει το μετάλλιό της. Ακολουθεί η Μαρία η Τόρλακ, η Μαρία η Σοφοκλέους, η Στυλιάνα Τσενακλίεβα, θα περάσουν όλες μία-μία, τώρα είναι η Κάσιντι Μικάλκο. Η Στυλιάνα Ελευθερίου, η Νάταλη Μιχαήλ, η Ιωάννα Σούμπρα, η Κρίση Μερκούρη, η Στέλλα η Θεοδοσίου, η Δήμητρα η Κώστα και η Κατερίνα Κωνσταντίνου. Μία προς μία πάνε να παραλάβουν τα μετάλλια τους, όπως φυσικά και ο προπονητής, ο Ηρακλής ο Πιτάκας, με τον βοηθό του, τον Μάριο τον Γεωργίου. Πανηγυρισμοί, όπως είναι λογικό, τρεις ευτυχισμένες υπαίκτριες της αναγέννησης. ...63-55 ο τελικός, με 22 πόντους η Τσενακλίεβα, 20 η Μιχάλκο, 14 η Τόρλακ, από 2 η Μερκούρη, η Θεοδοσίου και η Κώστα, 1 η Παυλίδου, και αγωνίστηκαν χωρίς να σκοράρουν η Σοφοκλέους και η Σούμπρα. Για να δούμε ποια θα είναι η MVP. Λογικά έτσι ένα κλίμα. Για να δούμε. Στυλιάνα Τσερακλίεβα. Η MVP του αγώνα ήταν λογικό.
με τους 22 πόντους και τα 16 rebound, 3 assists, 3 κλεψίματα και ένα μόνο λάθος. Ήταν λογικό να αναδειχθεί ως MVP. Η ώρα της απονομής. 2022 στην αρχηγό της αναγέννησης Γερμασόγειας. Η ώρα της απονομής. Η Κούλια η Παυλίδου πάει να παραλάβει το τρόπαιο από τα χέρια του Προέδρου της Ομοσπονδίας και τον Πρόεδρο του ΚΟΑ. Και το κύπελο ετοιμάζεται να σηκωθεί από την αρχηγό. Το κύπελο λοιπόν ψηλά στον ουρανό της Λεμεσού, η αναγέννηση Γερμασόγειας είναι κυπελούχος 2022, πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Και οι παναγυρισμοί δεν θα σταματήσουν